Εγώ είμαι υπάλληλος αυτού που πιάσανε με την κινηματογραφική, υποτίθεται. Γιατί εντάξει, με κυνήγησε λίγο η Μαλαδία. Εντάξει. Τώρα πήγα με στο μαγαζί αυτό που σου είπε και το ρωτήσα να κάνει τον έλεγχο. Του ζητήσανε εκεί πέρα τα. Συζητάγανε τώρα αυτή απ' έξω. Κάποια στιγμή εξαγριώθηκε του εδώ. Λέω τι έπαθε. Προσπάθησα να διαβάσω λίγο τα χίλια του εγώ. Πώς έχω καταλάβει, από όσο κατάλαβα βασικά, πόσο μου είπε τώρα και δεν έξω το παιδί. Του ζητήσανε λεφτά. Σηκώθηκε πάνω, διαφυκλιστήκανε, μίλησε ο ένας, λίγο ξεκινήσανε τα σφοξίματα, αυτό, βγήκαν απ' έξω στο μαγαζί. Ο ένας έφυγε τρέχοντας να πούμε, του πήρε τα πράγματα, την τσάντα, τι μέσα, αυτά τα λέω τώρα και στους και δικαστήρια. Τσακώθηκα και εγώ με τον άλλον, εντάξει, δεν μη φαντάζεις τώρα αυτά που γράφουνε, τους ρίξανε το ξύλο της φωλιάς τους και τέτοια πράγματα, τα παιδιά, εντάξει, αυτά είναι για μικρά παιδιά, δεν είναι για εμάς. Έσανε δύο μπουνιές, αλλά όχι και όπως το έχουν παρουσιάσει τώρα οι άνθρωποι, θέλουν ιστορίες. Με το δικαστήριο εγώ άκουσα 10 μήνες με 3 χρόνια αναστολή, ακολούθησα όλη την αυτόφορη διαδικασία. Που έκανα μέσα την προηγούμενη εβδομάδα 12 ώρες, με ταλαιπωρήσανε. Δεν το έχω ξαναπάθει αυτό το πράγμα. Δουλεύω 15 χρόνια. Δηλαδή, άμα κοιτάξει τα ένσημά μου, δηλαδή έχουν περάσει από ελέγχους και ελέγχους. Αυτό το πράγμα με τους δύο συγκεκριμένους ανθρώπους δεν το έχω ξαναδεί. Δηλαδή, θες ήταν μιλημένοι, θες να το κάνανε εσκεμμένα. Λέγανε, είχαν καταγγελία, του λέγαμε, δείξτε μας αυτό. Τι να πω. Το φταίξιμο τώρα πήγα να το ρίξουν σε μένα, εντάξει, εξαγριώθηκα και εγώ, θα σας κλείσω το μαγαζί, θα σας κάνω, εντάξει, ρε παιδιά, σηκώσαμε και εμείς τα χέρια μας, ανθρώποι είμαστε και εμείς. Αυτό το είπα του ανθρώπου. Δεν μεγάλε μου, του λέω και εγώ υπάλληλος είμαι, και εγώ μου λέω υπάλληλος είμαι. Δεν ρε φίλε, του λέω, αναπνέσεις, του λέω διαφορετικό οξυγόνο εσύ από εμάς. Δεν το κατάλαβα. Τι είσαι εσύ, του λέω, έρχεσαι με τον Ταβαντζηλί και τώρα μας κλείσει το μαγαζί. Αυτό, και πέσανε δύο μπουνιές, αυτόφορο μετά ήρθε ο Μαλαδίας. Φαντάσου δεν έφυγα από το μαγαζί, ο Περικλής είχε φύγει. Εγώ δεν έφυγα, έμεινα εδώ. Μας πήγαν μια μέρα αυτοφορώνα και τι έγινε. Άμα νομίζουν ότι δεν ξέρω τι να πω, είναι δημόσιοι πάλι. Ναι, και δεν έχετε, φαντάσου ούτε να μου κάνουν σύλληψη η ομάδα Δίας και του λέω με ποια κατηγορία ρε φίλε, του λέω με πιάνεις. Μου λέει δεν ξέρω, μου λέει είχαμε την εισαγωγή, έχουμε τηλέφωνο, πρέπει να σε πάρουμε μέσα. Και όταν πήγα μέσα στο αστυνομικό τμήμα, θέλησα να με βάλω κατευθείαν στο αυτόφωνο, του λέω είναι παρανομικά τη παιδιά αυτό. Πήρα το δικηγόρο μου τηλέφωνο, να συνειδητοποιήσω να δω τι γίνεται. Και πρόσεξε η εφοριακή, το μόνο που του δίνω, εντάξει, του δίνω. Δεν θέλανε να με κυνηγήσουν ποινικά, κατάλαβες. Σε υπογράψαν αυτοί οι άνθρωποι. Απλά αυτό είναι αυτοπάγγελτο, είναι από τον νόμο, δεν ξέρω τώρα, επειδή είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Ναι, δεν γίνεται ένας άνθρωπος να σηκώνει ξαφνικά πάνω και να σκυπάει από τη στιγμή που δεν του έχετε κάνει κάτι. Και δεν είναι ότι θέμα τώρα μια απόδειξη. Εδώ μας δείσανε χαρτιά για το μηχάνημα το POS. Ζητήσανε βιβλία, ξανά βιβλία, ξανά. Τα βρήκαν όλα κομπλέ και θέλουν να γράψουν τώρα. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα, παιδιά. Εγώ αυτό κατάλαβα, αυτό μου δώσα να καταλάβω. Ήταν ότι θέλανε να πάρουν τα λεφτά, τη μίζα, και δεν τα πήρανε και κάνανε αυτό που κάνανε.